Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω την ίδια κατηγορία που παρουσίασα και πέρυσι και μάλιστα με μια εξαιρετική κυρία που βράβευσα πέρυσι. Το θυμάσαι? Θυμούμαι, ξεχνιέται. Δεν ξεχνιέται. Και είναι σαφώς μια κατηγορία που αν μη τι άλλο την κατέχετε καλύτερα τον καθένα. Αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε μαζί και βραβεύουμε φέτος μαζί. Όντως, αυτή η κατηγορία είναι μια δύσκολη κατηγορία. Είναι μια κατηγορία ανδροκρατούμενη που κάνει και τις γυναίκες σούπερ ήρωες. Βέβαια, εσείς κάνετε πάντα τη διαφορά. Λοιπόν, να δούμε τις υποψηφίες μας. Οι υποψήφιες στην κατηγορία επιχειρηματίας στέλεχος είναι Ανδρούλα Καμιναρά, Δέσπο Λευκαρίδη, Χριστιάνα Διογένους Λοΐ, Ελένη Μαραγκού, Σόφη Στεφανή, και το βραβείο απονέμεται που δεν θα μπορούσε άλλος να ανοίξει το φάκελο παρά εσένα που βραβεύτηκες και πέρυσι. Και γυναίκα της χρονιάς στην κατηγορία επιχειρηματίας στέλεχος είναι η Δέσπο Λευκαρίδη. Σπούδασε marketing στο Hammersmith College στο Λονδίνο. Το 1974 εργάστηκε στην Ελλάδα αναλαμβάνοντας την εταιρεία πετρελαιοειδών που η οικογένειά της αγόρασε από την ιταλική πολυεθνική Egypt. Παρέλαβε μια ζημιογόνα εταιρεία με 365 άτομα προσωπικό και μέσα σε 4 χρόνια κατάφερε να τη μετατρέψει σε μια κερδοφόρα και υγιή επιχείρηση. Το 1985 επέστρεψε στην Κύπρο και ίδρυσε την εταιρεία επικοινωνίας Δέλεμα. Επιβράβευση αυτής της προσπάθειας, οι πολλές επιτυχημένες εκστρατείες, οι βραβεύσεις και οι διεθνείς διακρίσεις δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας. Ως σημαντική στιγμή ξεχωρίζει την υπογραφή σύνδεσης Δέλεμα με το μεγαλύτερο δίκτυο επικοινωνίας στον κόσμο, τη McCann Erickson. Μέχρι το 2009 ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου και σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ έχει ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης. Υπήρξε μέλος της Ομάδας Προέδρων για 6 χρόνια και αντιπρόεδρος της Yes for Europe της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Νέων Επιχειρηματιών. Ήταν ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών από το 1994 έως το 2000. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για 8 χρόνια του Institute of Directors, ενώ υπήρξε και μέλος της Κριτικής Επιτροπής των EuroEFIS των Ευρωπαϊκών Βραβείων Αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας. Συγχρόνως, δίνει διαλέξεις και κάνει σεμινάρια στην Ευρώπη και στην Κύπρο, αρθρογραφεί και είναι ενεργό μέλος διαφόρων φιλανθρωπικών και πολιτιστικών συνδέσμων. Κυρίες και κύριοι, επιχειρηματίας της χρονιάς, η Δέσπο Λευκαρίδη. Αισθάνομαι βέβαιος να βρίσκομαι στην ίδια σκηνή που στάθηκαν κυρίες όπως η Χέλεν Σωτηρίου, η Στέλλα Κυριακίδου, η Ρένα Κατσελή. Πιστεύω ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά και αυτός ο τρόπος είναι με υπευθυνότητα. Για να αντιληφθούμε τι σημαίνει υπευθυνότητα, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο κόσμος δεν μας έχει δοθεί, αλλά μας έχει δανειστεί για να προσπαθήσουμε να τον παραδώσουμε βελτιωμένο στις επόμενες γενιές. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πόσο δίκιο. Πόσο δίκιο έχει.